Παιδιά, έχουμε αυτό με τη Μαρίν Λεπέν που μπήκε μέσα με το η πλακάτ. Ναι, ναι, ναι. Και την κατηγόρησε ότι, είναι, ότι στηρίζει τον Πούτιν. Ναι, και γιατί εκείνη την ώρα έλεγε η Λεπέν ότι θα πρέπει να συμβεί, να υπάρξει μια ειρηνική εδώ είναι. Συμφωνία. Για να ακούσουμε. Να. Ναι. Ωραία. Ωραία πράγματα. Ωραία. Ωραία τα απομακρύνουν. Ευγενικά, όμορφα, πολιτισμένα. Την πήραν την κοπέλα, τη είπαν σας παρακαλώ πολύ. Εδώ δεν είναι για εσάς. Αχ, θεέ μου. Και η Γαλλία τέτοιο πολιτισμό εξάγει. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι γίνεται. Μάλιστα. Που δεν πρόλαβε καν, πρόσεξε. Η Λεπέν. Δεν πρόλαβε καν να τη γυρίσει. Ναι, ναι. Όχι, δεν πρόλαβε. Δεν κακολογούμε τους Γάλλους. Ναι, προφανώς ναι. Ήταν χιουμοριστικό αυτό ναι, που είπα, κυρία ναι. Λινάρδου μου. Χιουμοριστικό ήταν. Η κυρία Λεπέν εδώ πέρα. Τι βλέπουμε να συμβαίνει και στη Γαλλία. Δεν ποιος το ανέχομαι. Δεν το ανέχομαι, σου λέει να μου λένε. Που έχει πάρει και ένα τεράστιο ποσοστό, έτσι. Την αλήθεια είπε. Εκπροσωπεί πολύ μεγάλο κοινό, κυρία Λεπέν. Την αλήθεια είπε. Η διαδηλωτρία η Λεπέν έχει ταχθεί. Και κατέβασε και έχει κατεβάσει και τη φωτογραφία με την εκστρατεία. Ότι είναι στενή φίλη με τον κύριο Πούτιν. Ναι, είχαμε το δοτήσει κιόλας.